ξεκίνησα. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πειραιακή Εκκλησία 12 λεπτά μετά την 10, τούτο το πρωινό της Τετάρτης 18 Μαρτίου. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στη συντροφιά μας και σήμερα ελπίζουμε κάτι χρήσιμο, κάτι ενδιαφέρον να έχουμε, να κουβεντιάσουμε, κάτι να μας μείνει, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει και λόγος ύπαρξης, αν δεν μας μένει κάτι. Θα χρειαστούμε και τη δική σας ενεργό συμμετοχή. 210-4118-602, 210-4118-640, τα τηλέφωνά μας και σήμερα για ό,τι εσείς έχετε να μας πείτε, καλημέρες, σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, όλα ευπρόσδεκτα. Και βέβαια και ηλεκτρονικά μπορούμε να λάβουμε κάποιο μήνυμα. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο, δεν μας βοηθάει σήμερα το ίντερνετ, αλλά που θα πάει θα το ξεπεράσουμε, που gispapaki.hotmail.com. Εσωτερικού σε κάποιο σχολείο είχαν τελειώσει οι διακοπές του και στο τρένο που θα τον έφερνε στο σχολείο ήταν η μητέρα του για να τον αποχαιρετήσει. Δίπλα του καθόταν ένας άλλος πιτσιρίκος, συμμαθητής του και φίλος του. Μόλις το τρένο άρχισε να κυλά στις ράγες, η μητέρα του μικρού άρχισε να φωνάζει δυνατά. «Και μην ξεχνάς αυτό που σου είπα, να είσαι πάντα τρίτος». «Ναι, μητέρα», απάντησε αυτός. Ο φίλος του και συμμαθητής του απόρρισε. «Εμένα η μητέρα μου θέλει να είμαι πρώτος. Πώς συμβαίνει η δική σου μητέρα να σου ζητά να είσαι τρίτος?» Τότε αυτός εξήγησε το νόημα των λόγων της μητέρας του. «Τρίτος θέλει να πει πως πρώτος πρέπει να είναι πάντα ο Θεός, δεύτερος πρέπει να είναι ο πλησίον μου και τρίτος πρέπει να είμαι εγώ». Ο εγωισμός δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου. Τον κάνει δυστυχισμένο και διαρκώς τον φέρνει σε συγκρούσεις με τους άλλους. Είναι το αντίθετο της αγάπης. Είναι η αγάπη μόνο για το άτομό μας. Είναι μια διαστρέβλωση του χαρακτήρα. Μια παραφροσύνη. Ο εγωισμός είναι μια κατάρα που δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου. Τον κάνει δυστυχισμένο και διαρκώς τον φέρνει σε συγκρούσεις με τους άλλους. Ο εγωισμός είναι το αντίθετο της αγάπης. Είναι η αγάπη μόνο για το άτομό μας. Είναι μια διαστρέβλωση του χαρακτήρα, μια παραφροσύνη. Μόνο όταν η αγάπη του Χριστού πλημμυρίσει την καρδιά μας, μπορούμε να αγαπάμε τον διπλανό μας σαν τον εαυτό μας, να τον μοιαζόμαστε και να τον αναγνωρίζουμε παραμερίζοντας τον εαυτό μας και τα δικά μας. Κύριε,
καθάρισε την καρδιά μου από κάθε υπόλοιμα εγωισμού, υπερηφανίας, αλαζονίας και κάνε με άνθρωπο απλό και ταπεινό. Σε αυτό το δίδαγμα βλέπουμε την εν Χριστώ αγάπη και όλες τις πατερικές νουθεσίες. Με αυτόν τον τρόπο οφείλουμε να νουθετούμε τα παιδιά μας. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, τα πολλά μπράβο στο παιδί του τροφοδοτούν τον εγωισμό. Γι' αυτό θέλει διάκριση οποιαδήποτε νουθεσία στα παιδιά. Πολλοί δέσονται πρώτοι, έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Ας βάλουμε ταπείνωση στην καρδιά μας και ως λαμπαδοφόροι να την μεταδώσουμε. Αν δεν δείξουμε στα παιδιά την θυσιαστική αγάπη, τότε δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε σωστά στην ψυχή μας. Η θυσιαστική αγάπη και η αγάπη προς τους εχθρούς είναι το θεμελίωμα της αγιότητος. Από την συνεφιασμένη Τρίπολη και ευχαριστούμε τον ακροατή μας για το μήνυμα και την πληροφορία. Ευχές πολλές στη Δράμα και σε εσάς που ήδη στείλατε την ηλεκτρονική σας καλημέρα. Είναι πολλά τα σχόλια που έχουν γίνει αυτές τις ημέρες, κυρίως με το περιστατικό αυτό που συνέβη στα Γιάννενα. Το άτυχο παλικάρι κυδεύτηκε στην πατρίδα του, η οργή είναι ακόμα έντονη, τα πορίσματα είναι σκληρά και δείχνουν ευθύνες πολλών. Μιλάνε για μια κατάσταση που ήταν γνωστή και ταυτόχρονα παρέμενε άγνωστη. Φαινόμενα ενδοσχολικής βίας σε ενήλικες ανθρώπους, σε εκπαιδευτήρια ενηλίκων και όχι σε απλά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκεί που τα παιδιά είναι ακόμα ανήλικα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνα αυτά τα περιστατικά, γιατί δείχνουν μια παγιωμένη, βίαιη συμπεριφορά η οποία αντανακλάται στην κοινωνία μας. Και αν δεν γίνει κάτι άμεσα, τότε θα βρούμε το πρόβλημα μπροστά μας. Πολλά ακούστηκαν και θέλει πολύ πολύ προσοχή, γιατί τάχα δήθεν για να μας προστατέψουν κάποιοι θα αρχίσουν να προτείνουν και περίεργα, κρατήστε τη λέξη, περίεργα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών. Όμως όταν πραγματικά απομακρυνόμαστε από το Θεό γινόμαστε θηρία. Γι' αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Ένα δικό σας mail που δείχνει ακριβώς το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Ευχαριστούμε που το κοινοποιήσατε σε εμάς το περιστατικό αυτό. Θα προσπαθήσουμε να μην αναφέρουμε καθόλου στοιχεία.
Ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ πολύ διδακτικό κείμενο, την προτροπή της μάνας στο παιδί να είσαι τρίτος. Πρώτος ο Θεός, δεύτερος ο συνάνθρωπος και τρίτος εσύ. Πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα πραγματικά αν κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει πράξη. Μας έρχεται λοιπόν ένα κείμενο από την ακροάτριά μας και την ευχαριστούμε. Ο γιος μου, αν και είναι 13 ετών, έχει μέγεθος 10χρονου. Αυτό μόνο του αρκούσε για να με τρομοκρατήσει όταν ξεκίνησε γυμνάσιο. Επιβεβαιώθηκα. Όταν μάθαμε πως τον κυνηγούν και τον βρίζουν, αυτός μας διαβεβαίωσε πως «Μαμά, μπαμπά, μην ανησυχείτε, τρέχω και κρύβομαι στον τρίτο όροφο και δεν με πιάνουν». Τρελαθήκαμε, καθώς χρειάστηκε και 3 φορές μέσα στον Οκτώβριο να πάμε στα επίγοντα του παιδών. Όταν ζητήσαμε τον λόγο από τη διεύθυνση, μας απάντησαν «Ξέρετε, το παιδί σας φέρεται προκλητικά». Δηλαδή, τι κάνει, ρωτήσαμε, γνωρίζοντας πως κάτι τέτοιο ήταν απίθανο. Και συνέχισαν. Δηλαδή, στο διάλειμμα αντί να παίζει μπάλα με τους άλλους, κάθεται σε μια γωνιά και διαβάζει βιβλία. Τα σχόλια δικά σας, λέει η ακροάτρια. Έχουμε λοιπόν περάσει 6 μήνες, όπου το παιδί μου διαπίστωσε πως οι μαθητές κάνουν ό,τι θέλουν δίχως να τιμωρούνται. Και φτάνουμε πριν λίγες μέρες να αποφασίσει να παραβιάσει κάποιον κανόνα του σχολείου που λέει πως δεν τρέχουμε μέσα στην τάξη στο διάλειμμα. Και εκεί έφαγε 2 ώρες αποβολή. Και ρωτώ, λέει η ακροάτρια, όταν συμμαθητές του του είχαν βγάλει τα παπούτσια και τον έσερναν από τα πόδια σαν σφουγγαρίστρα μέσα στην τάξη, δεν παραβιάστηκε κανόνας για να τιμωρηθούν? Συμπέρασμα. Το σχολείο τρέφει την κακοποίηση και τους παραβατικούς τους χαϊδεύει. Πάντα φταίει το θύμα. Τι να πω, τώρα πια πιστεύει πως έχουν δικαίωμα οι άλλοι να του λένε και να του κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε την ακροάτριά μας που το μοιράστηκε μαζί μας. Αληθινό περιστατικό που συνέβη στο σχολείο με το δικό της παιδάκι και δεν είναι το μόνο. Έχουν έρθει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και πραγματικά χρειάζεται πολύ 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 προσοχή. Ακριβώς σε αυτό το θέμα, μόνο που θα μεταφερθούμε λίγους αιώνες νωρίτερα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μας προσκαλεί όλους μας στην παρουσίαση του τόμου του δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί τουρκοκρατίας. Καταπίεση, κοινοτισμός, παιδεία», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης, στην Στοά του Βιβλίου, εδώ Πεσμαζόγλου 5 και στα 2. Στο Αρσακείο Μέγαρο. Είναι πολύ γνωστός ο χώρος αυτός στο κέντρο της Αθήνας και εκεί θα γίνει η παρουσίαση του τόμου με τις ομιλίες, τα πρακτικά δηλαδή, του δεύτερου επιστημονικού συνεδρίου. Και λέω ότι δεν φεύγουμε από το θέμα, γιατί αυτό που τότε ζούσαν οι υπόδουλοι Έλληνες δείχνει να εφαρμόζεται ξανά στην δική μας πραγματικότητα. Αναγωγές μπορεί να βγάλει ο καθένας. Να καλημερίσουμε τον αγαπητό μας φίλο, συνεργάτη, πολιτικό επιστήμονα, κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Χολέβα, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, όλοι ανησυχούμε, φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Αναφέρομαι σε αυτά τα γεγονότα που ξαφνικά αναδεικνύονται μετά το τραγικό περιστατικό που συνέβη στα Γιάννενα με τον άτυχο σπουδαστή.
και μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Και αυτά προκαλούν ανησυχία, αλλά και όταν βλέπω και δύο ναούς στο κέντρο της Αθήνας να βανδαλίζονται και να καταστρέφονται, όπως η Άγια Ανάργυρη στην νομική σχολή και η Καπνικαρέα, και αυτά μας προκαλούν ανησυχία, δείχνουν ότι μια κοινωνία η οποία κατήργησε τα παραδοσιακά της πρότυπα και έχει με κάποια άλλα πρότυπα αντιγράψει από ξένες επιρροές, δεν βρίσκεται σε σωστό δρόμο, και ειδικά οι νέοι μας έχουν λάθος πρότυπα, και άλλοι μένουν εκτονώνονται εις βάρος των συμμαθητών τους ή συμφοιτητών τους, και άλλοι εκτονώνονται εις βάρος Ορθοδόξων ναών. Ελπίζω να είναι ελάχιστοι αυτοί, αλλά υπάρχει ένα θέμα προτύπων. Σωστό. Αυτό είναι ακριβές που μας λέτε, κύριε Χολέβα. Και δείχνει μία στροφή προς τη βία. Πού έχουμε φτάσει? Νομίζω ότι ναι, υπάρχει μία στροφή προς τη βία, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ίσως κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Σήμερα θα ήθελα να πούμε δύο λόγια περισσότερα για αυτή την εκδήλωση της Ιεράς Συνόδου. Αυτή ακριβώς είναι και η ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να μιλήσουμε. Νομίζω ότι η ιστορία έχει πολλά να μας διδάξει. Και γι' αυτό χρειάζεται να τη μελετήσουμε επισταμένα. Κάτι που δεν κάνουμε δυστυχώς στην Ελλάδα όλοι μας. Όχι, δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε σωστά, ή το κάνουν ορισμένοι με προκρούσιο τρόπο, με φανατισμούς, με ιδεολογικές διαστρεβλώσεις. Η ιστορία είναι οι πηγές και πρέπει να μελετούμε τα κείμενα της εποχής εκείνης. Τι έλεγαν οι άνθρωποι σε κάθε εποχή την οποία μελετούμε? Τι λένε οι πηγές, τι λένε οι ξένοι, τι λένε οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι μετέχοντες, τους αγώνες, εκείνοι που ασχολήθηκαν με την παιδεία, πώς οργανώθηκαν οι κοινότητες, όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία της Ελλάδος έχει αναθέσει στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Δημητριάδο, στο σεβασμένο τον κύριο Ιγνάτιο, και επιστημονικό υπεύθυνο πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής, τον ακαδημαϊκό τον κύριο Σβολόπουλο, και σε άλλους συνεργάτες τους, να οργανωθούν συνολικά 10 συνέδρια, τα οποία ξεκίνησαν από το φθινόπωρο του 2012 και θα τελειώσουν το 2021, πρώτο Θεός, να είμαστε όλοι καλά, ώστε μέχρι την επέτειο του 1821, μέχρι τα 200 χρόνια από τον αγώνα, να έχουν διοργανωθεί συνολικά 10 συνέδρια, ένα κάθε χρόνο, με διαφορετικά υποθέματα, σχετικά με τροποκρατία, σχετικά με τον αγώνα, με το 21, και επίσης παράλληλα με τα συνέδρια που ως τώρα έχουν διοργανωθεί 3, η απόφαση είναι να εκδίδονται και οι τόμοι. Έτσι λοιπόν, αφού όπως είπατε και εσείς και το επαναλαμβάνω, προσκαλούμε όλες και όλους την Δευτέρα 23 Μαρτίου, ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης της ΣΤΟΑ του Βιβλίου, στο κέντρο της Αθήνας, Πεσμαζόγλου 5 και στα 2, στο Αρσάκιο Μέγαρο, να παρακολουθήσουμε όλοι την παρουσίαση του δευτέρου τόμου, δηλαδή το συνέδριο το οποίο οργανώθηκε το 1913 και τώρα έχει βγει ο τόμος. Είναι εισηγήσεις των ομιλητών, είναι κείμενα από ειδικούς που μελετούν και θέματα παιδείας και θέματα θεολογίας, αλλά και θέματα κοινωνίας και οικονομίας της εποχής εκείνης. Υπάρχουν κοινά στοιχεία της εποχής εκείνης με την δική μας εποχή? Κοινά στοιχεία θα έλεγα ότι πάντοτε υπάρχουν. Το κυριότερο είναι ότι σε κάθε εποχή αυτό που αναζητεί η κοινωνία είναι το τι πρότυπα θα δώσει μέσω της παιδείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τότε, παρά την καταπίεση, παρά την ανάγκη που υπήρξαν και κρυφά σχολεία βεβαίως, αλλά και τα φανερά μετά το 1680 που επετράπη κάπως πιο μεγάλη άνεση, ή ανέχθηκαν οι Οθωμανοί την παιδεία, και σε κάθε λοιπόν τότε περίοδο, παρά τη δουλεία, παρά την καταπίεση, οι Έλληνες με τη βοήθεια της Εκκλησίας βρήκαν τα πρότυπα τα οποία έπρεπε να δοθούν, και έτσι διαμορφώθηκε μια γενιά με ήθος, μια γενιά η οποία μας οδήγησε τελικά στην ελευθερία. Διαμορφώθηκαν μάλλον και πολλές γενιές που αγωνίστηκαν. Είχαμε ατυχείς εξεγέρσεις που δεν πέτυχαν, 80 περίπου. Και είναι επίσης φανερό ότι πάντοτε ο Έλληνας αναζητούσε την ελευθερία, αναζητούσε δημοκρατικούς θεσμούς, αναζητούσε θεσμούς αυτοδικήσεως χωρίς να αντιγράφει τους ξένους. Το μόνο μου παράπονο, θα έλεγα, είναι διαβάζοντας τον τόμο αυτό, είναι ότι σε δύσκολες στιγμές, πολύ πιο δύσκολες από σήμερα, βρίσκαμε πρότυπα εκπαιδευτικά, διοικητικά και κοινωνικά ελληνοορθόδοξα μέσα από την παράδοσή μας. Σήμερα δυστυχώς αντιγράφουμε οτιδήποτε έρχεται από Δυσμάς ή από Ανατολάς και από κάθε περιοχή εκτός Ελλάδος, και μερικές φορές πέφτουμε σε λάθη. Έτσι λοιπόν το μήνυμα είναι ότι σε μια κοινωνία που και τότε και τώρα για διαφορετικούς λόγους αναζητούσε πρότυπα κοινωνικά και εκπαιδευτικά, τότε με χειρότερες συνθήκες βρήκαμε ελληνοορθόδοξα πρότυπα, σήμερα μάλλον δεν έχουμε καθόλου πρότυπα να δώσουμε στα παιδιά μας, και βλέπουμε αυτά που γίνονται.
Αυτή είναι πάλι μια αλήθεια που πονάει. Τα πρότυπα. Γιατί εκεί πάσχουμε τελικά. Είπατε πολύ ωραία, κύριε Χολεύ, ότι σε δύσκολα χρόνια, σε καταστάσεις υποδούλωσης, τα πρότυπα βρίσκονταν. Ενώ τώρα, σε χρόνους ελευθερίας, που έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε θέλουμε, μας λείπουν τα πρότυπα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό, και γι' αυτό έχει σημασία να διαβάσει κανείς τον τόμο αυτό με τίτλο «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας», που είναι τα πρακτικά του Δευτέρου Συνεδρίου από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Και θα ήθελα επίσης να θυμίσω για το έτσι δημοσιογραφικό μέρος υποθέσεως ότι στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος μας κ. Ιερώνυμος και θα παρουσιάσουν τον τόμο ο πανιερότατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, ηγούμενος της Μονής Πεντέλης, και η καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Δέσποινα Μιχάλαγα, που είναι εξειδικευμένη στην ιστορία της περίοδου εκείνης. Θα υπάρχει και χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Μητροπολίτη Δημητριάδο, τον κύριο Ιγνάτιο. Έτσι λοιπόν, εγώ προτείνω. Και θα είσαστε κι εσείς ο συντονιστής αυτής της εκδήλωσης, έτσι, κύριε Χολεύα? Ναι, θα έχω τον συντονισμό. Ναι. Εκείνο που προτείνω είναι στους νέους μας και στους επιστήμονες πάσης ηλικίας, διότι όποιος αγαπάει την ιστορία πάντα νέος νιώθει, μελετώντας, θα πρότεινα σε όσους πραγματικά αγαπούν την ιστορία να παρακολουθούν αυτά τα συνέδρια της Ιεράς Συνόδου και της Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, διότι θα δει ότι μπορεί η ιστορία να μελετηθεί ψύχραμα, χωρίς φανατισμούς. Η επιλογή δεν γίνεται μόνο από ανθρώπους οι οποίοι εγκομιάζουν την Εκκλησία. Θα δείτε ότι υπάρχουν και κείμενα τα οποία δεν συμφωνούν κατά ανάγκη μεταξύ τους. Υπάρχουν μερικές διαφοροποίησεις, διότι θέλουμε ως χώρος εκκλησιαστικός να δώσουμε μια ελευθερία, να σεβαστούμε την έρευνα, την επιστημονική. Εκείνο που δεν δέχεται η επιστημονική ομάδα που οργανώνει τα συνέδρια είναι να υπάρξουν αντιιστορικά φαινόμενα, δηλαδή ιστορία χωρίς πηγές. Ιστορία που κάποιοι έγραψαν από το σαλόνι τους, αρνούμενοι τις πηγές, αρνούμενοι το τι έγραψαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές των γεγονότων. Εμείς θέλουμε να μάθουμε τι έγινε πραγματικά, τι έλεγαν οι ίδιοι, για ποια ιδανικά αγωνίστηκαν, πώς οργανώθηκε ο Ελληνισμός και πριν από το 21 και στη διάρκεια του αγώνος, όπως θα δούμε και στα επόμενα συνέδρια που θα είναι περισσότερο επικεντρωμένα στον ίδιο τον αγώνα του 21. Αυτό που λέτε, κύριε Χολεύα, είναι μια άλλη πάλι πραγματικότητα, ότι κάποιοι γράφουν χωρίς να μελετάνε τις ιστορικές πηγές ή θέλουν να τεκμηριώσουν ως ιστορική αλήθεια τις δικές τους πεπιθήσεις. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο πάλι, έτσι. Αυτό είναι επικίνδυνο. Κάθε μορφή φανατισμού είναι επικίνδυνη. Ούτε μπορεί κανείς να θέλει να κατευθύνει τους ανθρώπους, ειδικά τους νέους και τους φοιτητές και τους μαθητές, μόνο σε εκείνα που εκείνος πιστεύει. Αλλά το χειρότερο είναι το να μην βλέπει κανείς, να λέει ότι είναι ιστορικός, να δηλώνει ιστορικός και να μην διαβάζει τις πηγές. Όταν για παράδειγμα έχεις 100 απομνημονεύματα αγωνιστών του 21 που μιλούν για την πίστη τους, για την ευλάβειά τους, ακόμη βέβαια και για τα προβλήματα και οι διχόνοιες, όλα πρέπει να λέγονται για να τα διορθώσουμε τα ελαττώματά μας. Αλλά όταν βλέπεις γιατί αγωνίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ποια ήταν τα βιβλία που διάβαζαν, πώς γινόταν η εκπαίδευση, πώς οργανώθηκαν οι κοινότητες οι Ελληνοορθόδοξες που ήταν προέκταση της ανορίας, όταν λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχουν οι πηγές Ελλήνων και ξένων ιστορικών που δείχνουν μια παράδοση η οποία είναι διαχρονική και η οποία βοήθησε να ξαναγίνει τοποθούμενον, όπως θα έλεγε ο Άγιος Θωμάς ο Αιτωλός, νομίζω ότι οποιοδήποτε ιστορικός πρέπει να αφήνει στο πλάι τις δικές του ιδεολογικές ή κομματικές τοποθετήσεις και να βλέπει τα γεγονότα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με τους τόμους αυτούς που εκδίδονται και με τα συνέδρια που γίνονται, γίνεται και συζήτηση, μπορεί να υπάρχει και κάποια αντίρρηση, μπορεί μεταξύ και των ίδιων των εισηγητών να υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση με ευπρέπεια, αλλά κατά βάση καταγράφονται γεγονότα και βλέπουμε όλες τις πτυχές και σιγά σιγά θα δούμε και άλλες πτυχές με τη βοήθεια του Θεού. Θα περιμένουμε. Είναι κάτι που το έχουμε πολύ ανάγκη. Εσείς, κύριε Χολεύα, ήσασταν παρόν όταν έγινε αυτό το δεύτερο συνέδριο. Ναι, σε λίγες μέρες θα έχουμε την παρουσίαση του τόμου του δεύτερου συνεδρίου. Θέλω να πείτε λίγο για την ανταπόκριση του κόσμου τότε όταν έγινε το συνεδρίο. Και τα υπόλοιπα βέβαια. Υπάρχει πάντοτε το ερώτημα αν ο άνθρωπος που ζει στο λεκανοπέδιο των Αθηνών έχει χρόνο και διάθεση να παρακολουθήσει. Εγώ πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ανταπόκριση ήταν από τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Βεβαίως είχαμε και κόσμο που ήρθε, αλλά επειδή τα δύο πρώτα συνέδρια έγιναν καθ' ολοκληρίαν στην Ιερά Μονή Πεντέλη, στο Διορθόδοξο Κέντρο που μας φιλοξενεί, ίσως κάποιοι να δυσκολεύτηκαν λόγω της αποστάσεως.
Το τρίτο έγινε μια μέρα στην Πεντέλη και μια μέρα στη Στοά του Βιβλίου. Θα δούμε πώς θα γίνει στη συνέχεια, γιατί πάντα το θέμα της μετακινήσεως είναι ένα ερώτημα. Εγώ όμως βλέπω το εξής, βλέπω κυρίως ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις και ευχαριστούμε κατά σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας για αυτή τη βοήθεια. Αλλά πιστεύω, βλέπω ότι ήδη και ο πρώτος τόμος που έχει κυκλοφορηθεί βρήκε ανταπόκριση από τους ερευνητές. Διότι, ξέρετε, στα συνέδρια και 1.000 να έρθουν και 5.000 να έρθουν, μετά από μερικές μέρες τα πιο πολλά θα τα έχουν ξεχάσει. Είναι οι νόμοι της ανθρώπινης μνήμης και επικοινωνίας. Ενώ αντιθέτως ένας τόμος προσεγμένος με τη βιβλιογραφία του που μένει στις βιβλιοθήκες θα βοηθήσει τους ερευνητές και μετά από αρκετά χρόνια να ξέρουν ότι ναι, η Εκκλησία της Ελλάδος διοργάνωσε τα συνέδρια αυτά, ακούστηκαν αυτά τα πράγματα και ο ομιλητής όταν γράφει το κείμενό του το γράφει ακόμη πιο προσεγμένο από ότι στον προφορικό λόγο προσθέτει βιβλιογραφία. Άρα εγώ επιμένω ότι η ουσία των συνεδρίων είναι κυρίως οι τόμοι οι οποίοι θα μείνουν. Και δεν εννοώ ογκώδης τόμος, μην τρομάξει κανείς, εννοώ βιβλία περιποιημένα που περιέχουν περίπου 20 εισηγήσεις το κάθε βιβλίο. Αυτό είναι το ζητούμενο, πραγματικά. Οι τόμοι θα μείνουν, οι ερευνητές, οι επιστήμονες που είναι στο συνέδριο όταν καταθέτουν την ομιλία τους την γράφουν καλύτερα για να μείνει ως γραπτό κείμενο. Είναι και πιο σύντομη, κανένα φορά όταν είναι σωστός ο συντονιστής τηρεί το 20 λεπτό. Και τηρεί αυστηρά, παραλείπει και μερικά. Σωστά, ενώ στον τόμο εκεί πλέον μπορεί να επεκταθεί όσο χρειάζεται για να καλύψει το θέμα του. Γνωρίζουμε το θέμα του συνεδρίου που θα γίνει φέτος. Το συνέδριο που θα γίνει φέτος βεβαίως θα γίνει με θέμα ελληνικός και ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Και ήδη προγραμματίζει η Επιστημονική Επιτροπή, όπως είπαμε, πρόεδρο τον ακαδημαϊκό τον κύριο Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, εκλεκτό ιστορικό και άλλα μέλη, τον πατέρα Γιώργο Μεταλλινό και άλλους επιστήμονες. Η Επιστημονική Επιτροπή λοιπόν ήδη αναζητεί τους ομιλητές, οπότε μετά το καλοκαίρι θα μπορούμε να ανακοινώσουμε και ακριβείς ημερομηνίες αλλά και τους ομιλητές του συνεδρίου το οποίο θα γίνει το φθινόπωρο πλέον αυτό. Και ήδη εντωμεταξύ και το περσινό συνέδριο θα τυπωθεί σε τόμο, άρα κάθε χρόνο ας πούμε θα έχουμε το Δέλτα συνέδριο και τον τόμο του Τρίτου. Και έτσι θα προχωρούμε κάθε φορά, πάντα με τη βοήθεια του Θεού, διότι ο σκοπός είναι να γίνει μια σοβαρή εργασία, επιστημονική, τεκμηριωμένη, ψύχραιμη και να βοηθήσουμε κυρίως τους νέους μας με τους οποίους ξεκινήσαμε και την σημερινή συζήτηση και νομίζω ότι πρέπει πάντα να τους έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας. Και είναι πολύ σημαντικό, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι αυτή την πρωτοβουλία την ανέλαβε η Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί τόσα έχει ακούσει η Εκκλησία για τα όσα θεωρητικά δεν έχει κάνει για τον τόπο και τον λαό. Εντάξει, νομίζω ότι η πρωτοβουλία της αυτή είναι εξαιρετική. Να νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα δώσει ένα μήνυμα, θα τιμήσει το 21 με τα 200 χρόνια του που πλησιάζουν με έναν τρόπο πνευματικό και το κυριότερο θα βοηθήσει τους πραγματικούς επιστήμονες, διότι εγώ πιστεύω ότι πέραν από αυτά τα ρεύματα τα μειοψηφικά φανατικών οι οποίοι διαθευλώνουν την ιστορία, οι πολλοί είναι έντιμοι και θέλουν να μάθουν την ιστορική πραγματικότητα. Θα βοηθήσει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία των 10 συνεδρίων και των 10 τόμων που οργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος για την Τρικροκρατία και το 21, ώστε να έχουμε μια ψύχρεμη αντιμετώπιση και κυρίως οι νεότερες γενιές να μάθουν και από τα λάθη μας, να μην τα επαναλάβουν και να διδαχθούν από τους ηρωισμούς, να μάθουν και από τα σωστά που έγιναν και από τα ελληνοορθόδοξα πρότυπα τα οποία μας οδήγησαν στο ποθούμενο, στο ρωμαϊκό, όπως λέγε ο Άγιος Κοσμάς, αλλά θα έρθει το ρωμαϊκό, δηλαδή κάτι το πιο ελληνοορθόδοξο. Μακάρι, το ευχόμαστε ολόψυχα. Εγώ σας μεταφέρω ένα μήνυμα ηλεκτρονικό που μόλις ήρθε εδώ στον υπολογιστή μας. Πολλές ευχές από τον ακροατή μας και εύχεται να συνεχίσετε πάντοτε ακάθεκτος και ανεμπόδιστος να μας διαφωτίζετε, κύριε Χολέβα. Εδώ δεν ξέρετε, ναι, ευχαριστώ για την ευχή. Προφανώς αυτό μεταφέρεται σε όλα τα μέλη και της Επιτροπής και του Συνεδρίου, διότι πάρα πολλοί επιστήμονες, κληρικοί και λαϊκοί εργάζονται που δεν φαίνονται για να διοργανωθεί κάθε χρόνο αυτό το συνέδριο. Και θα το μεταφέρω και εκείνο το οποίο απαντώ είναι ότι η προσπάθεια όλων των ανθρώπων που εδώ και μερικά χρόνια συντονίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος στο να διοργανώνονται τα συνέδρια και να εγκρίβονται οι τόμοι είναι να δώσουμε την ιστορική αλήθεια και ακόμη και ορισμένες αποχρώσεις να συζητήσουμε, να ακούσουμε και διαφορετικές απόψεις και να δώσουμε κυρίως ένα βήμα διαλόγου με ευπρέπεια
σε μια κοινωνία η οποία κατά καιρούς έχει ταλαιπωρηθεί, το εκρεμές άλλοτε πήγαινε στη μια άκρη, το άλλοτε στην άλλη άκρη. Πρέπει στα θέματα της ιστορίας το εκρεμές να μείνει στη μέση, δηλαδή στην ευθύτητα, στην ειλικρίνεια, στη μελέτη των πηγών και στην ψυχραιμία με το διάλογο. Δηλαδή ας ακούσουμε και την άλλη φωνή, όταν είναι τεκμηριωμένη όμως. Να ακουστούν φωνές τεκμηριωμένες, ναι, που πιθανόν έχουν κάποια άλλη πηγή υπόψη τους. Αλλά η ιστορία πάνω απ' όλα είναι οι πηγές. Τι λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές που τα έζησαν τότε. Πραγματικά. Να πούμε για μία ακόμα φορά πότε θα γίνει η παρουσίαση και πού του τόμου του Δευτέρου Συνεδρίου. Την Δευτέρα 23 Μαρτίου με τη βοήθεια του Θεού, ώρα 6 το απόγευμα, στη στοά του βιβλίου, Πασματζόγλου 5 και στα 2 στο Αρσάκιο Μέγαρο, θα γίνει η παρουσίαση του τόμου των πρακτικών του Δευτέρου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Τουρκοκρατία και το 21, θέμα του τόμου «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας, καταπίεση, κοινοτισμός, παιδεία». 20 εισηγήσεις περιλαμβάνονται στον τόμο και θα παρουσιαστούν από τους ομιλητές μας, όπως είπαμε. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην παρουσίαση του τόμου και στην προετοιμασία των υπολείπων συνεδρίων. Καλή δύναμη γιατί τη χρειαστείτε και με την πρώτη ευκαιρία θα σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής και καλή δύναμη και σε εσάς, διότι πρέπει τέτοιες προσπάθειες που προβάλλουν την ιστορία μας να γίνουν ευρύτερα γνωστές για το καλό της επιστήμης πάνω απ' όλα, για το καλό του τόπου, αλλά και για τη βοήθεια των νέων μας, οι οποίοι φοβούμαι ότι έχουν κάποιο έλλειμμα ιστορικών γνώσεων, για το οποίο όλοι ευθυνόμαστε. Κάθε σπίτι λοιπόν, κάθε γονιός πάνω απ' όλα και κάθε άνθρωπος που είναι κοντά στους νέους, ας παροτρύνει τα παιδιά μας να αγωνιστούν για Χριστό και Ελλάδα, να μπορούν να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιο και επιστημονικό πλέον στήριγμα, που είναι αυτά τα συνέδρια, αυτά τα βιβλία που δίνουν μαρτυρία ορθοδοξίας, ελληνισμού και ιστορικής αλήθειας. Έτσι είναι. Το ευχόμαστε, ελπίζω να το πετύχουμε σιγά σιγά και με σταθερά βήματα. Κάτι μπορεί να γίνει. Κύριε Χολέβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Κύριο Χολέβα, ευχαριστούμε τον ακροατή μας για το μήνυμα που έστειλε για τον κύριο Χολέβα. Να ξέρετε, συμφωνώ 100% με αυτό που μας λέτε στο μήνυμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Είναι πολλές φορές περίεργες οι ισορροπίες, οι παράξενες οι σιρήνες που μπορεί να μην γίνεται σκόπιμα, γιατί θέλουμε να μνηστεύσουμε κάποιους, αλλά να γίνεται, επιτρέψτε μου να πω, με μια καλή διάθεση. Ωστόσο, δεν πάβουν κάποιοι αυτές τις καλές διαθέσεις να θέλουν να τις εκμεταλλευτούν. Νομίζω, κύριε Νικολαίδη, συνεννοηθήκαμε σε αυτό που λέμε, έτσι. Πολύ ωραία η χθεσινή εκπομπή για τη Μονή Παντοκράτορος. Πραγματικά, το μοναστήρι αυτό που είναι τόσο κοντά στην Αθήνα και που ίσως να μην το γνωρίζουμε, αξίζει να το επισκεφθούμε και να προσκυνήσουμε τους Αγίους Μάρτυρές του. Τους Αγίους Θαυματουργούς Μάρτυρές του. Θα συγκλονιστείτε από αυτήν την επίσκεψη και από την αδελφότητα
της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης, είναι πολύ κοντά, στον δρόμο για Ραφίνα, μετά το Πικέρμι αριστερά, θα βρείτε την επιγραφή στον δρόμο που σας οδηγεί προς τον συνοικισμό της Καλλιτεχνούπολης και μετά στο μοναστήρι της Νταού Πεντέλης. Εκεί θα βρεθούμε την Παρασκευή για την ακολουθία της τέταρτης τάσης των χαιρετισμών και για να προσκυνήσουν οι συμμετέχοντες τα χαριτόβρητα λείψανα των Αγίων και να δεχτούν και την φιλοξενία των αδελφών εκεί. Όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει να πάτε. Όσοι έχετε πάει, αξίζει να ξαναπάτε. Και σήμερα εκτάκτως υπάρχουν θέσεις, αφού δρομολογήθηκε και τρίτο πούλμαν για αυτήν την επίσκεψη, για αυτήν την ευλογημένη επίσκεψη. Χθες ακούσαμε την ιστορία της Μονής και μερικά μόνο από τα θαυμαστά που συμβαίνουν εκεί καθημερινά από τους Αγίους μας και πόσο ανάγκη δεν έχουμε όλοι μας από τέτοιες θαυμαστές παρεμβάσεις. Από το Ρέθυμνο λοιπόν, λίγες λέξεις. Ελληνική Επανάσταση 1821, λίγες λέξεις. Λίγες λέξεις, λίγα λουλούδια, ένα κεράκι μνήμης και προσευχής. Ένα τραγούδι, ένα δάκρυ, μια φωτογραφία τους. Ένα μικρό σημαίακι με τη γαλανόλευκη. Ένα κλαδάκι ελιάς. Ένα χαμόγελο μικρού παιδιού. Μια αναφορά στα ονόματά τους. Έστω, το φως της σιωπής μας. Δείγμα της γενιάς μας ότι δεν τους ξεχάσαμε. Ναι, δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Με τις καρδιάς μας την ευγνωμοσύνη όσα χρόνια και αν περάσουν. Ναι, δεν θα ξεχάσουμε τους Έλληνες. Τους Έλληνες που με οδηγώ την πίστη έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραβιώτη από το Ρέθυμνο για αυτές τις όμορφες σκέψεις, τις ποιητικές σκέψεις για την Ελληνική Επανάσταση. Σε λίγες μέρες θα τιμήσουμε την επέτειο της εθνικής μας παλιγενεσίας και πρέπει η γαλανόλευκη σημαία μας να κυματίσει παντού, να μπει στα σπίτια μας για να δείξουμε ότι δεν ξεχνάμε, ότι με αυτόν τον τρόπο τιμούμε τους προγόνους μας που μας έκαναν ελεύθερους, που αγωνίστηκαν για πατρίδα και θρησκεία, για Ελλάδα και Χριστό, για την πίστη και την ελευθερία. Να μην το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε, γιατί ζούμε σε χρόνια εξαιρετικά παράξενα και απίστευτα επικίνδυνα. Καλημέρα, λέει η ακροάτριά μας. Πρώτη φορά και στα πανεπιστήμια ο πολιτικός όρκος. Οι φοιτητές πλέον επιλέγουν αν θέλουν να δίνουν θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο στην ορκομοσία τους όταν αποφοιτούν και λαμβάνουν το πτυχίο τους. Σήμερα, λέει η ακροάτρια, κάλεσα τους πρώτους φοιτητές να μου απαντήσουν τι προτιμούν και πραγματικά δεν ήξεραν τι να επιλέξουν. Ένα κενό στη γραμμή. Μετά από λίγο με ρωτούν τι είναι καλύτερο, ποια είναι η διαφορά, τι να κάνω, τι αλλάζει. Στον πολιτικό όρκο δεν υπάρχει η τελευταία σειρά, τους απαντώ και διαβάζω. Ταύτην την επαγγελία επιτυλούνται οι ίμοι, συν τη ευλογία των εμών καθηγητών και πεφυλημένων διδασκάλων, ο Θεός εν το δύο βοηθός. Και πάλι δεν βοηθούνται. Εντάξει, μου λένε ότι να είναι, ότι διάλεξαν και οι περισσότεροι. Τι να πω, βρε παιδιά. Και εγώ έφτασα 30 για να καταλάβω τι είναι να είσαι χριστιανός. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Και στο ιστερόγραφο, ίσως να είναι και καλύτερα έτσι. Θα ψάξουν νωρίτερα τα παιδιά από ότι εγώ να βρουν τι είναι χριστιανισμός.
Χαίρομαι λοιπόν και αυτό. Ενοχλεί και η αναφορά μόνο στη λέξη Θεός. Ο Θεός να μας βοηθάει δηλαδή στη συνέχεια του βίου μας. Τέτοια πρόοδος. Ας ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το τι θα γίνει με τα χρήματα και ας πουλήσουμε τελείως για αυτά τα χρήματα την ψυχή μας. Να τη χάσουμε και την ψυχή ο καθένας μας ξεχωριστά, αλλά και την ψυχή του λαού μας. Γιατί αυτό γίνεται. Ένα απίστευτο ψυχικό ξεπούλημα. Όμως νομίζω για εσάς που ρωτάτε ότι θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία, οπότε από την επόμενη εβδομάδα θα μπορείτε κι εσείς να ρωτήσετε πώς μπορείτε να τον προμηθευτείτε ή να επικοινωνήσετε με τις εκδόσεις Αρχονταρίκη που έχουν κάνει και την επιμέλεια και έκδοση του συγκεκριμένου τόμου με τα πρακτικά του δεύτερου επιστημονικού συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου. Για το συνέδριο, το τέταρτο που θα γίνει φέτος, θα είναι το φθινόπωρο, δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία, θα το μάθουμε εν καιρό. Προετοιμάζεται, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Χολέβας. Θα υπάρξει αναχώρηση και από το Καλλιμάρμαρο για εσάς που ρωτάτε από το κέντρο της Αθήνας για να μπορέσετε να βρεθείτε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Ταό Νταού Πεντέλης για την ακολουθία της τέταρτης τάσης των χαιρετισμών, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα, μην το ξεχνάμε, για να προσκυνήσετε τα χαριτόβρητα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων της Μονής. Διαβάζω ένα άλλο mail τώρα, φίλες και φίλοι, που μας ήρθε νωρίτερα, την ώρα που είχαμε την επικοινωνία με τον κύριο Χολέβα, σχετικό με όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, και δείχνει και αυτό, αν θέλετε, κάτι από την πραγματικότητα. Λέει η ακροάτρια, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα κανάλι, δεν θα πω το όνομα, είναι γνωστό, το γνωρίζω και εγώ, το ξέρεις, λέει, σίγουρα. Αυτό λοιπόν το κανάλι, το απόγευμα, βάζει μια νεανική σειρά η οποία δείχνει τα νέα παιδιά ηλικίας 13 με 14 ετών, όπου η ζωή τους προβάλλεται στο να κρατούν μονίμως ένα κινητό, να βιντεοσκοπούν διάφορες καταστάσεις φίλων τους, να τις αναρτούν στο ίντερνετ, να κουτσομπολεύουν τις ζωές των συμμαθητών των οποίων τα σχετικά βίντεο τα έβαλαν στο ίντερνετ, να ασχολούνται με σχέσεις και με την καλλιτεχνική ζωή, δηλαδή με τραγούδια κλπ. Εμείς, σαν ψάρια λοιπόν, πέσαμε σε αυτή την ξενόφερτη παγίδα και πλέον τα παιδιά μας ζούνε σαν να είναι μέσα σε ένα κουτί τηλεόρασης. Αν δεις τους νέους που παίζουν σε αυτήν την ενική σειρά, θα δεις πως τα παιδιά μας είναι ολόιδια, μα σε ντύσιμο, μα σε συμπεριφορά, μα σε πάρα πολλά. Τι να μαζέψουμε, τα αμάζευτα. Πας στην παιδική χαρά και τι βλέπεις, τους περισσότερους γονείς με ένα κινητό. Τα παιδιά παίζουν και αυτοί επίσης παίζουν με το κινητό τους. Εγώ δεν είχα γονείς με κινητό στο χέρι να χαζεύουν, αλλά είχα την μάνα μου που με περίμενε στο σπίτι με τα γεμιστά στο φούρνο, που μου μύριζαν στο δρόμο ερχόμενοι από το σχολείο, και πατέρα δουλευταρά. Εμείς φταίμε, μόνο εμείς. Φοβάμαι και φοβάμαι πολύ, αλλά τι να κάνω. Σταυρώνω το παιδί μου φεύγοντας για τη δουλειά, και ο Θεός βοηθός. Μας λέει η Γεωργία, την ευχαριστούμε πολύ για αυτό το μήνυμα, και πράγματι αυτές οι περίεργες σειρές κατάφεραν να μπολιάσουν τα παιδιά μας με κάτι στρεβλό, να ασχοληθούνε με την ιδιωτική ζωή, με την ιδιαιτερότητα του άλλου, μόνο και μόνο για να την χλεβάσουν ή για να γίνει θέμα κουβέντας. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Αυτή είναι η παιδεία μας. Γι' αυτό χρειάζεται μια ηρωική γενναία, νέα επανάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται επανασύσταση σχολείου. Νέο σχολείο χρειάζεται. Όχι αυτό που υπάρχει τώρα. Και νέοι δάσκαλοι μπροστάριδες να αναλάβουν την ευθύνη μαζί με τους γονείς, που θα είναι οι μεγάλοι μπουρλοτιέριδες, να ξεσηκώσουν τη νέα γενιά και να την βγάλουν από τον βαθύ πνευματικό λίθαργο. Όλοι μαζί. Γεωργία, θα τα καταφέρουμε. Φτάνει να το ξεκινήσουμε.
θαρώ πως ο καιρός πλησιάζει. Να το πετύχουμε. Να σπάσουμε τις αγκιστρώσεις που μας κρατάνε σε ένα τέλμα παράξενο. Πολλά τα μηνύματα, δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Είναι πολλά τα θέματα που ανοίξαμε και σήμερα και που θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί στις ερχόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. 2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, για ό,τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστούμε για τις πολλές και όμορφες καλημέρες. Έχουμε συγκεντρωμένα όλα τα σχόλια που είπατε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα θέματα που θίξατε. Δηλώνετε συμμετοχή για την απογευματινή επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Ταό Νταού Πεντέλης με τους ολοζώντανους Αγίους Οσιομάρτυρες εκεί του μοναστηριού και την ευκαιρία να σταθούμε στο μοναστήρι, στην μεγάλη λαμπρή εκκλησία των Οσιομαρτύρων για την τέταρτη στάση των χαιρετισμών, και υπάρχουν και θέσεις ακόμα για όσους θα μπορέσουν το ερχόμενο τριήμερο από την Παρασκευή να ταξιδέψουν στην εκδρομή που θα γίνει στις ομορφιές της Ηπείρου. Κάπου εδώ εμείς σας πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστώντας όλες και όλους που ήσασταν σε συντροφιά μας. Να κάνουμε το σταυρό μας και να αγωνιστούμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μόνο αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε. Και αν το κάνουμε σωστά, τότε πραγματικά τίποτα δεν έχουμε να φοβηθούμε. Καλημέρα, ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυπούργος Μαρκούτης.